χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Θλίψη στην Κρήτη εξαιτίας του αδόκητου θανάτου ενός βρέφους που δεν είχε προλάβει ακόμη να συμπληρώσει το πρώτο έτος της ηλικίας του. Στα αίτια της τραγωδίας έριξε φως η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία και απέδειξε ότι το μικρό αγγελούδι πέθανε από πνιγμονή. Στην τελική ευθεία για την πληρωμή των απομεινάντων δικαιούχων για το κοινωνικό μέρισμα μπαίνει το Υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα μάλιστα διαμορφώνεται ο τελικός αριθμός των δικαιούχων, οι οποίοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους την προσεχή Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου. Την ίδια ώρα, από τα περίπου 3,9 εκατομμύρια νοικοκυριά που έκαναν αιτήσεις, τελικά ούτε η μισή δεν θα λάβουν το κοινωνικό μέρισμα. Τα χριστουγεννιάτικα δώρα που θα κάνετε φέτος θα έχουν τον πιο όμορφο συμβολισμό, αφού θα βοηθήσουν ώστε το χαμόγελο του παιδιού και ο φιόγκος αγάπης να μοιράσουν χαμόγελα σε όλα τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Γι' αυτό, αν βρεθείτε στο Σταυρό της πόλης του Ηρακλείου, κάντε μια στάση στο σπιτάκι του φιόγκου αγάπης, ενώ στην πλατεία Ελευθερία σας περιμένει το σπιτάκι από το χαμόγελο του παιδιού, με υπέροχες προτάσεις για τα δώρα των Χριστουγέννων σας. Ακολουθήστε το neakrete.gr σε Facebook, Instagram και Twitter για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου και από εμάς τις πιο όμορφες ευχές μας για καλά Χριστούγεννα.